Γενική πρόξενη της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας. Έντιμε πολιτιστικέ σύμβουλε της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας Κύπρο Χαραλάμπους. Αξιότιμα μέλη της Γραμματείας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου. Φίλε Γραμματέα Ακέλ Μεγάλης Ρωτσανίας και Διευθυντή της Παρικιακής Εφημερίδας, κύριε Πάμπο Χαραλάμπος. Φίλε Οργανωτική Γραμματέα ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας, Νεόφυτε Νικολάου. Έντιμη Δήμαρχε Μπάρνετ Λίζα Ράτε. Έντιμη Δημοτική Σύμβουλη. Αξιότιμη Σούζη Κωνσταντινίδη, Πρόεδρε του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου, Wood Green, και έντιμη Εβούλα Νικολάου, Πρόεδρε του Γυναικείου Τμήματος του Κοινοτικού Κέντρου του Wood Green. Προέδροι και αντιπροσώποι παρικιακών συνδέσμων και οργανώσεων, αντιπρόσωποι μέσων μαζικής επικοινωνίας. Επίσης, έχουμε κοντά μας και καλωσορίζουμε τον πρώην Δήμαρχο Λαπίθου και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΑΚΕΛ, Άθο Ελευθερίου. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, εκ μέρους της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας, επιτρέψετε μου να σας ευχαριστήσω που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη μαύρη επέτειο της προδοσίας, του φασιστικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Πριν από 38 χρόνια, τη 15η Ιουλίου του 1974, η επέσχυντη Χούντα των Αθηνών με τους συνεργάτες της, εγκληματίες της ΕΟΚΒ, έστρεψαν τα όπλα που προορίζονταν για την άμυνα του λαού και του κράτους ενάντια στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ενάντια στη δημοκρατία και ενάντια στα τείχη της ανεξαρτησίας της Κύπρου και έδωσαν στην Τουρκία την ευκαιρία που από χρόνια περίμενε. Το αποτέλεσμα ήταν η βάρβαρη στρατιωτική επίθεση που οδήγησε στην κατοχή του 37% των εδαφών μας από τα στρατεύματα του Ατσίλα, τον ξεριζωμό και την προσφυγά 200.000 Ελληνοκύπριων από τα σπίτια και τις περιουσίες τους, τους σκοτωμούς, τους βιασμούς, τους βασανισμούς άοπλων Ελληνοκυπρίων και το δράμα όλων εκείνων των εχμαλώτων που αγνοείται η τύχη τους, ως και το δράμα των οικογενειών τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το προδοτικό χουντοφασιστικό πραξικόπημα και η εισβολή του Ατσίλα είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Σχεδιάστηκε δε με πολύ προσοχή και στρατηγική από τον υπεριαλιστικό εγκέφαλο μέσω της εγκληματικής CIA. Αυτός ο εγκέφαλος επιδίωκε και ακόμα επιδιώκει τη διάλυση του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους, τη διχοτόμηση της Κύπρου και την μετατροπή της στο ισχυρότερο πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Τα σχέδια του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού ήταν να εξοντώσουν τον Μακάριο και να εξουθενώσουν το ΑΚΕΛ που θεωρείται σαν το σοβαρότερο εμπόδιο στην εφαρμογή του διχοτομικού υποδουλωτικού του σχεδίου. Η Χούντα των Αθηνών είχε έμμεση συνεννόηση με τους σοβινιστικούς κύκλους της Άγκυρας, όπου θα διχοτομούσαν την Κύπρο μεταξύ τους και θα διέλυαν το ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος της Κύπρου. Η Τουρκία όμως παγίδευσε την ελλαδική Χούντα και δημιούργησε τα δικά της τελεσμένα, το δικό της προγεφύρωμα στην Κύπρο με τους δικούς της επεκτατικούς σκοπούς. Το προδοτικό και όχι άφρον, όπως μερικοί προσπαθούν να μετριάσουν το έγκλημα αυτό, χουντοφασιστικό πραξικόπημα απότυχε να εξοντώσει τον Μακάριο και απότυχε να εξουθενώσει το ΑΚΕΛ και τις άλλες πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Όμως ο κυπριακός λαός στο σύνολό του ήταν και παραμένει να είναι το μεγάλο θύμα της ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας, που κι αν πέρασαν 38 χρόνια από την ημέρα της τουρκικής εισβολής και κατοχής μέρος του νησιού μας, ο ιμπεριαλισμός που οργάνωσε και χρηματοδότησε
τόσο το προδοτικό πραξικόπημα όσο και την τουρκική εισβολή ενθαρρύνει και εκτρέφει την τουρκική αδιαλαξία. Αυτός ουσιαστικά παρεμποδίζει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις συμφωνίες κορυφής Μακαρίου Ντεχτάς και Κυπριανού Ντεχτάς. Γιατί δεν εγκατέλειψε τα σατανικά του σχέδια που είναι η διχοτόμηση της Κύπρου. Η διάλυση του ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους και η μετατροπή της Κύπρου σε πολεμική βάση και προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ. Η σοβινιστική επεκτατική κύκλη της Άγκυρας και η αντιδραστική τουρκοκυπριακή ηγεσία επωφελούνται της ευκαιρίας και εδραιώνουν τα τετελεσμένα και παραμένουν αδιάλλαχτοι στις διακοινωτικές συνομιλίες. Γι' αυτό οι Αγγλιοαμερικάνοι πιέζουν τον κυπριακό λαό να δεχθεί διχοτομικές για την Κύπρο λύσεις. Ο δε τουρκικός επεκτατισμός, με τις ευλογίες της Αμερικής και της Αγγλίας, επιμένει να προωθεί την ιδέα της νομιμοποίησης του εκτρώματος στα κατεχόμενα εδάφη μας. Πέραν από την καταδίκη του βλεδιρού εγκλήματος, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των όσων έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και την ελευθερία της Κύπρου. Η μνήμη μας φέρνει κοντά στην ηρωική αντίσταση των παιδιών που πρόταξαν τα στήθια τους για υπεράσπιση της δημοκρατίας μπροστά και κόντρα από τις ερπίστριες των τάγκς της ελληνικής χούντας και της ΕΟΚΑ Β. Αυτά τα μούστακα παιδιά όρθωσαν το ανάστημά τους και με την παλικαριά και το αίμα τους πότισαν το δέντρο των δημοκρατικών ιδεών, το δέντρο της αντίστασης στον φασισμό και τη δικτατορία. Όταν βρίσκοντας τις πύλες ανοιχτές εισέβαλε στην Κύπρο ο Ατσίλας και ενώ οι συνωμότες και οι προδότες της ΕΟΚΑ Β έβρισκαν καταφύγιο στα μετώπισε, τα παλικάρια της αντίστασης, οι ήδη προοδευτικοί αγωνιστές μας, πρόταξαν και πάλι τα στήθη τους και έπεσαν μαχόμενοι για απόκρουση της εισβολής για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Αποτείουμε ύψιστο φόρο τιμής προς όλους τους νεκρούς αδελφούς μας που έπεσαν θύματα του δίδυμου εγκλήματος, γνωστοί και άγνωστοι ήρωες του πάνθεου της αντίστασης και της ελευθερίας της Κύπρου, που με τη θυσία τους έχουν καταστεί καθοδηγητές και εμπνευστές των μελλοντικών γενεών. Η θυσία των αφανών ηρώων του κυπριακού δράματος αποτελεί μόνιμο φάρο καθοδήγησης και φρονηματισμού για τις μελλοντικές γενεές. Στη μνήμη τους καταθέτουμε τα στεφάνια της αιώνιας ευγνωμοσύνης μας. Είναι μέρα μνήμης για εμάς σήμερα. Μέρα μνήμης για το τραγικό θύμα, το βασανισμένο, ξεκληρισμένο λαό μας που πλήρωσε τόσο ακριβά την προδοσία της ξενοκίνητης χούντας και των πρακτόρων της στην Κύπρο σε ανθρώπινες ζωές, σε αγνοούμενους, σε πρόσφυγες, σε ταπείνωση, σε πόνο, σε εξευτελισμό. Είναι όμως και μέρα καταδίκης για τους επέσχυντους σύντες του λαού μας, τους πατριδοκάπηλους που διάσπασαν τον κυπριακό λαό με συνωμοτικές και ανατρεπτικές ενέργειες, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εισβολή και την παράδοση της μισής μας γης στο βάρβαρο κατακτητή. Ο κυπριακός λαός δεν ξεχνά. Γνωρίζει πολύ καλά τους αίτιους της καταστροφής του, αμετανόητους και αδίστακτους να σελγούν στις πληγές του και να επιχειρούν μια χυδαία διαστρέβλωση και πλαστογράφηση της ιστορίας μας. Οργή και αγανάκτηση στον προδομένο λαό προκαλούν ακόμη και τώρα γνωστοί πραξικοπηματίες και οκαβιτατσίδες που προσπαθούν να απεκθηθούν των ευθυνών τους για την μεγάλη προδοσία της 15ης του Ιούλη του 1974. Ο κυπριακός λαός δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσει στην παραχάραξη της ιστορικής μνήμης. Κάθε προσπάθεια δικαιολόγησης και δικαίωσης της ΕΟΚΑ Β και των πραξικοπηματιών αποτελεί προσβολή για τον λαό μας και υπονόμευση του αγώνα μας για λύτρωση από τα δεσμά της κατοχής. Ο λαός δεν αποδέχεται την εξίσωση της ΕΟΚΑ Β με τον Μακάριο και το νόμιμο κράτος. Με τις δημοκρατικές δυνάμεις που στάθηκαν δίπλα του και αντιστάθησαν. Πρώτα στο έγκλημα του πραξικοπήματος και έπειτα στο έγκλημα της εισβολής.
Ο λαός μας γνωρίζει πως το όνομα μιας κύβδηλης εθνικοφροσύνης έγινε το προδοτικό έγκλημα και του στέρισε τα παράγραπτα δίκαιά του που δεκάδες γενεές διαφύλαξαν. Η προσπάθεια να περάσει η λύθη και να στραφεί η μνήμη μακριά από τις πραγματικές διαστάσεις της προδοσίας έχει αποτύχει παρά τα όσα επιχειρήθηκαν στο παρελθόν για δικαίωση των πραξικοματιών. 38 χρόνια μετά το πραξικόπημα και την εισβολή ο βάρβαρος Ατσίλας, η χώρα αυτή που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί κατά παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου να κατέχει παράνομα τα εδάφη της Κύπρου. Εξακολουθεί δε να ακροτηριάζει την ενότητα και την αδερφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξακολουθεί να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες του κυπριακού λαού. Ταυτόχρονα, η Τουρκία κλιμακώνει την αδιαλαξία και τις απειλές της, όπως αν δεν απεδεχτούμε σχέδια εντελώς άδικα για τον λαό μας, ρατσιστικά και διχοτομικά, τότε θα μας επιβληθεί η ολοκληρωτική διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτή η λύση θα εξυπηρετήσει πάνω απ' όλα τις τουρκικές επιδιώξεις και ασφαλώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα ευρύτερα σχέδια των Αγγλοαμερικάνων στην περιοχή σε βάρος των συμφερόντων του κυπριακού λαού. Προσπάθειες για υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο, έπεσαν στο κενό. Αντιθέτως, η Κύπρος και με την Προεδρία της του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να αγωνιστεί για τα δικαιώματά της, για την εξασφάλιση μιας πραγματικά βιώσιμης και λειτουργικής λύσης βασισμένης στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σε αυτό βοήθησε πρωτίστως οι συνεχείς και ακούραστες πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστόφια, όπως οι αδιάκοπες διακοινωτικές συνομιλίες. Το Κυπριακό δεν βρίσκεται πλέον σε στασιμότητα και η νόμιμη και διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Κύπρου έχει αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι είναι η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά αυτοί που κολυσιεργούν, που όχι μόνο δεν κάνουν παραχωρήσεις, αλλά προωθούν τη διάλυση του κυπριακού κράτους και την μονιμοποίηση της διχοτόμησης. Ένα είναι βέβαιο, ότι κόντρα στις διαχρονικές ραδιουργίες των Αγγλοαμερικανών και τη συνεχιζόμενη κατοχή και τις απειλές της Τουρκίας, η Κύπρος δεν γονάτισε. Ο κυπριακός λαός διακηρύττει πως δεν ξεγράφει πατρίδες και δίκαια, ότι δεν διαγράφει το δικαίωμα κάθε πρόσφυγα να επιστρέψει στο σπίτι του, στην περιουσία του, πως όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα αποδεχθεί ποτέ λύση που να νομιμοποιεί τα κατοχικά τετελεσμένα και να διασφαλίζει την παρουσία των επίκων και των τουρκικών στρατευμάτων στο Δίνεκες. Ο κυπριακός λαός, εμπνευσμένος από τη θυσία των αγωνιστών της αντίστασης, εμπνευσμένος από τις παρακαταθήκες του Εθνάρχη Μακαρίου, θα συνεχίσει τον αγώνα για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού, για μια Κύπρο ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ομόσπονδη, χωρίς ξένους στρατούς κατοχής και έπικους. Για μια πατρίδα που θα ανήκει πρώτα απ' όλα στους νόμιμους κατοίκους της, ανεξάρτητα από φυλή ή θρησκεία. Ο κυπριακός λαός είναι αποφασισμένος να επιβιώσει και να αγωνιστεί μέχρι τη δικαίωση. Λαοί που αγωνίζονται δεν πεθαίνουν. Ζήτω η Κύπρος μας. Ευχαριστώ. Σας καλώ όλους να τηρήσετε μονόλεπτος υγιής μνήμην όλων όσων θυσιάστηκαν για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της ελευθερίας της Κύπρου μας.
αιωνία του συμπλήβη. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της ΕΚΑ για την κατοπιστική του προσέγγιση. Όπως αναφέραμε σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΚΑ, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΑΚΕΛ δίνουν το παρόν τους εδώ για να μας διαφωτίσουν με τις τελευταίες, θα έλεγα, εξελίξεις του κυπριακού προβλήματος. Σήμερα καλεσμένος μας με χαρά είναι ο νέος επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Πάμπος Χαραλάμπους, τον οποίον θα παρακαλούσα να έρθει εδώ στο βήμα για την ομιλία του. Είμαι σίγουρος ότι φεύγοντας από εδώ, αν δώσουμε προσοχή στα όσα μας αναφέρει ο νέος επαρχιακός γραμματέας, είμαι σίγουρος ότι θα φύγουμε πιο σοφότεροι. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, να με συγχωρήσετε αν δεν σας προσφωνήσω ονοματικά, νομίζω με έχει καλέψει ο φίλος ο Βασίλης. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, φίλοι και φίλες, αυτές τις μέρες οι σκέψεις όλων μας συγκεντρώνονται πολύ πιο έντονα από άλλες μέρες γύρω από τις μαύρες επετείου του Ιουλίου του 1974. Στις 15 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, συμπληρώνονται 38 ολόκληρα χρόνια από τότε που εκδηλώθηκε το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑΒ. Και με αυτό σαν πρόσχημα, 5 μέρες αργότερα, η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία που ανέμενε για να εισβάλλει στην Κύπρο και από τότε να συνεχίζει να καταπατεί δια της βίας το 37% του εδάφους της Κυπριακής γης. Οι δύο αυτές μέρες της τραγωδίας στην πατρίδα μας έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη του κάθε Κύπριου πατριώτη, όπου και αν βρίσκεται, όσα χρόνια για να περάσουν. Το φασιστικό πραξικόπημα της 15 Ιουλίου υπήρξε η πρώτη πράξη της σύγχρονης κυπριακής τραγωδίας. Υπήρξε το αποκορύφωμα των τρομοκρατικών ενεργειών που ξεκίνησαν με την ανατίναξη αστυνομικών σταθμών και δημοσίων κτηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις δολοφονίες αθώων δημοκρατικών ανθρώπων από τα πρωτοπαλίκαρα του Γρίβα, που σε τελευταία ανάλυση στόχευα στην πολιτική και φυσική εξόντωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του νόμιμου και δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κατάλυση της δημοκρατίας. Με το πραξικόπημα σαν πρόσχημα, η βάρβαρη τουρκική εισβολή σκόρπισε τον όλεθρο και την καταστροφή σε όλη την Κύπρο. Άφησε πίσω χιλιάδες νεκρούς, αγνοωμένους, ανάπηρους και παθώντες, πρόσφυγες και εγκλωβισμένους. Μοίρασε και από τότε διατηρεί την πατρίδα μας χωρισμένη στα δύο. Ανάγκασε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζουν χωριστά και όχι μόνον. Πάρα πολλοί συμπατριώτες μας Τουρκοκύπροι μετανάστευσαν σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα να είναι μειονότητα στο βορρά και οι υπήκοι να είναι η πλειοψηφία. Είναι γνωστό ότι το πραξικόπημα και η εισβολή του Τούρκου Ατσίλα σχεδιάστηκαν στα κέντρα του εξωτερικού, με στόχο την εξυπηρέτηση των επεκτατικών βλέψεων της Άγκυρας και των σανατικών σχεδίων της στην περιοχή. Σχεδιάστηκαν μεν, αλλά εκτελέστηκαν δε από τη Χούντα των Αθηνών σε βάρος της νόμιμης κυβέρνησης του Προέδρου Μακαρίου. Δεν μπορούμε όμως να ξεχάσουμε πως ήταν και αποτέλεσμα της δράσης των πατριωτών μας, σοβινιστικών στοιχείων και ομάδων της άκρας δεξιάς και από τις δύο κοινότητες που προετοίμαζαν την καταστροφή. Η παροικία μας λοιπόν δεν ξεχνάει ακόμη μια φορά και ακόμη μια φορά καταδικάζει το δίδυμο έγκλημα εις βάρος της Κύπρου μας. Καταδικάζουμε επίσης για ακόμη μια φορά το συνοχιζόμενο επικισμό που συνεχώς αυξάνεται, γεγονός που συμβάλλει πιο πολύ στην παρεβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων πολιτών από την κατοχική Τουρκία. Μια Τουρκία που θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για 6 μήνες δεν αναγνωρίζει την πρόεδρο του Συμφωνίου της, την Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλη μια φορά κλείνουμε ευλαβικά το γόνι και αποτείουμε φόρον τιμής προς όλους τους αγωνιστές που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή, για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και την ελευθερία όταν τον Ιούλιο του 1974 αυτές οι βασικές αξίες στη ζωή τους ανθρώπου διακινδύνευσαν από τους πραξικομιατίες και τους εισβολείς. Ξανά οι σκέψεις μας είναι επικεντρωμένες στους συμπατριώτες μας που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από τη μεγαλύτερη προδοσία, την εισβολή και την κατοχή.
δεκάδες χιλιάδες οικογένειες πεσόντων παθών των αγνοωμένων εγκλωβισμένων προσφύγων. Ίσως το θέμα των αγνοωμένων να είναι το πιο τραγικό σκέλος της κυπριακής τραγωδίας. 38 ολόκληρα χρόνια και ο εφιάλτης των συγγενών τους συνεχίζεται. Περιμένουν με άγχος και ανυπομονησία πότε θα μπορέσουν να μάθουν την τύχη των δικών τους ανθρώπων, να κάνουν επιτέλους ένα μνημόσιο ή έναν τρισάγιο στον τάφο των δικών τους. Η ταυτοποίηση λειψάνων είναι μια χρονοβόρα και προβληματική διαδικασία που παίρνει το χρόνο της. Αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, όμως για αυτές τις οικογένειες είναι ένα δράμα. Μάταια ολόκληρος ο κυπριακός λαός αναμένει 38 χρόνια τώρα μια απολογία από τους πρωτοέτιους της προδοσίας και της καταστροφής. Το ΑΚΕΛ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με τα έργα του και με τις πράξεις του, ουδέποτε, μα ουδέποτε έβλαψε τον κυπριακό λαό. Γι' αυτόν και όλοι οι ΑΚΕΛιστές πρέπει να νιώθουμε περήφανοι. Ήταν το ΑΚΕΛ που, αν και διαφωνούσε με τη συνθήκη της Ρήχης, εν τούτη στάθηκε δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριον, διότι γνώριζε ότι εγκυμονούσαν μεγάλη κίνδυνη για την Κύπρο. Και δυστυχώς βγήκε σωστόν με τα θλιβερά γεγονότα που ακολούθησαν. Όταν τον Ιούλιο του 1974 έγινε το πραξικόπημα, δημοκρατικές δυνάμεις, μα πολύ περισσότερο ήταν το ΑΚΕΛ και τα στελέχη του, τα μέλη και οι απλοί οπαδοί του, που αντιστάθηκαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους ενάντια στην άνηση επίθεση της φασιστικής ΕΟΚΑΒΙΤΑ και των συνταγματαρχών της Χούντας, υπερασπαζόμενοι τη δημοκρατία, την νομιμότητα και την ακεραιότητα του κυπριακού λαού. Σαν αποτέλεσμα αυτής της αντίστασης, είναι το ΑΚΕΛ που θρύνει το μεγαλύτερο αριθμό πεσόντων, τόσο κατά τη διάρκεια του προδοτικού πραξικοπήματος, όσο και κατά τη διάρκεια της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Σήμερα, 38 χρόνια μετά, συνεχίζουμε τον αγώνα για την απαλλαγή της πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή και την επανένωση της Κύπρου. Ταυτόχρονα στηρίζουμε από τα βάθη της ψυχής μας τις τιτανιαίες προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφιας, ο οποίος υπερασπίζεται με σθένος τις αρχές λύσης του Κυπριακού. Καταθέτει προτάσεις που συνάδουν πλήρως με το διακηρυγμένο και συμφωνημένο στόχο της λύσης της Γειτονικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η λύση απαραίτητα θα πρέπει να τερματίζει την κατοχή των επικισμών και τις όποιες ξένες εξαρτήσεις. Θα προνοεί έναν ενωμένο κράτος που θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες του συνόλου του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, το 2008 έγινε το ακατόρθωτο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, σύντροφος Δημήτρης Χριστόφιας, εκλέγεται πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τη δική του πρωτοβουλία ξεκινά μια εντατική προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Δυστυχώς, έχουν περάσει 4 και πλέον χρόνια και όλες οι προσπάθειες παραμένουν άκαρπες. Στις διαπραγματεύσεις, πρόοδος έχει επιτευχθεί μόνο σε μερικά από τα βασικά κεφαλαία του Κυπριακού. Η πατρίδα μας, Κύπρος, περνά πολύ δύσκολες στιγμές, αφού όλες οι προσπάθειες του Προέδρου προσκρούν στην αδιαλλαξία της Τουρκίας. Η αρνητική στάση της Άγκυρας και του Έρογλου οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο τη διαδικασία εξέβρεσης μια λύσης βιώσιμης και λειτουργικής για όλους τους Κύπριους. Είναι ολοφάνερο ότι η ιδιωματική πολιτική και τα επεκτατικά συμφέροντα της Τουρκίας εξυπηρετούνται με τη διατήρηση του status quo και της de facto διαίρεσης. Δυστυχώς, η πικρή αλήθεια είναι ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει την επανένωση της Κύπρου, αλλά επιδιώκει λύση δύο κρατών, λύση διχοτόμησης ή συνομοσπονδίας. Η κατοχική δύναμη επενδύει στην άκαρπη παρέλευση του χρόνου για να παγώνει τα κατοχικά τετελεσμένα. Κάνει μια ενερχιστρωμένη προσπάθεια να αλλάξει το δημογραφικό χαρακτήρα της πατρίδας μας με τη μεταφορά επίκων από την Τουρκία. Μαζικά οικοδομεί σε ελληνοκυπριακές περιουσίες, σφετερίζει διαμερίσματα και σπίτια και δημιουργεί τετελεσμένα επί του εδάφους. Εσκεμμένα καταστρέφει τις εκκλησίες μας, τα νεκροταφεία μας και γενικά την πολιτιστική μας κληρονομιά στα κατεχόμενα με απότερο σκοπό την αλλίωση της ιστορίας του τόπου μας. Η παρέλευση του χρόνου σίγουρα δεν είναι με το μέρος μας και λειτουργεί σε βάρος της λύσης. Η προσπάθεια της ελληνοκυπριακής πλευράς πρέπει να είναι λύση το συντομότερο δυνατόν, μα όχι οποιαδήποτε λύση. Λύση της ζωνική δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, για έναν κράτος.
μια και μόνο κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Αυτό επιδιώκει ο πρόεδρος Χριστόφιας, πάντοτε στοχοπροσιλωμένος προς το καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κύπρου. Με ευελιξία, επιμονή και συνέπεια, αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πολιτική της Τουρκίας. Την 1η Ιουλίου, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κάτι που δεν άρεσε στην Τουρκία. Οι γνωστές απειλές της την έφεραν σε αντιπαράθεση με τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία επαναλαμβάνει ότι είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνει η Τουρκία να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Γι' αυτό η διεθνής κοινότητα πρέπει να στραφεί προς την Τουρκία με αποφασιστικότητα και επιτακτικά να απαιτήσει από αυτή να συνεργαστεί για την επίλυση του Κυπριακού. Με τη σωστή οργανωμένη προετοιμασία που έγινε, παρά την αρνητική στάση της κυβερνούσας Βουλής στην έγκριση κονδυλιών, όλα δείχνουν ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι πετυχεμένη, γεγονός που θα ενισχύσει την οντότητα και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς. Μέχρι στιγμής παίρνουμε από όλους τα εύσημα. Έχουμε όμως ακόμα χρόνο να διανύσουμε. Από τη μια έχουμε την Άγκυρα με τις απειλές της και από την άλλη την επίπτωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος που είναι πλέον πολύ αισιτές και στην Κύπρο. Οι λαθασμένες επιλογές των τραπεζών και η απουσία ουσιαστικής επιτήρησης από την εποπτική αρχή οδήγησαν στην τεράστια ανέκθεση του τραπεζικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Σε συνδυασμό με το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, η Κύπρος βρίσκεται σήμερα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Η χώρα μας έχει αναγκαστεί να προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ευθύνες για αυτήν την κατάσταση και αυτές επικεντρώνονται στην Κεντρική Τράπεζα σαν εποπτική αρχή και στις διοικήσεις των τραπεζών, που η έννοια τους είναι το γρήγορο κέρδος και την άνοδο των ποσοστών τους. Ό,τι και να λέγεται από αυτούς τους επιτίδιους που μόνιμα επικρίνουν και κατηγορούν, δεν θα είχαμε αυτήν την αρνητική εξέλιξη αν δεν είχαμε το πρόβλημα των τραπεζών. Γι' αυτό και τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας συγκρίνονται πολλά ευνοϊκά με πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φιλολαϊκή κυβέρνηση Χριστόφια, πάντοτε πιστή στις δεσμεύσεις που πήρε έναντι του λαού και στον κοινωνικό της χαρακτήρας, θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να κάνει σκληρή διαπραγμάτευση, έτσι που οι όροι της στήριξης να μην επηρεάσουν το βιωτικό επίπεδο του λαού και τις κατακτήσεις του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί συνδικαλιστές και της δεξιάς και της αριστεράς λένε ότι ο κυπριακός λαός είναι πολύ τυχερός που αυτήν την εποχή κυβερνά την Κύπρο ένας κομμουνιστής. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και άλλες χώρες με τα μέτρα λιτότητας. Με τη στήριξη του ΑΚΕΛ, τα όποια μέτρα καταθέτει η κυβέρνηση για εξυγίαση της οικονομίας θα είναι τέτοια που να μην ρίχνουν το βάρος στους εργαζομένους. Πρέπει να πληρώσουν εκείνοι που ακόμα και σε συνθήκες κρίσης συνεχίζουν να κερδίζουν εις βάρος των άλλων. Η εξέβρεση υδρογονανθράκων στο οικόπεδο 12 και άλλες διαπιστώσεις για το υποθαλάσσιο πλούτος που διαθέτει η Κύπρος δημιουργούν τις προϋποθέσεις μιας πολύ θετικής προοπτικής για το μέλλον. Η διαχείριση του θέματος πρέπει να είναι σοβαρή, υπεύθυνη και νούσιμη όπως την τωρινή, προς όφελος της Κύπρου και του λαού μας και όχι προς όφελος των κάποιων εκμεταλλευτών που θέτουν το προσωπικό τους συμφέρον υπεράν όλων. Συμπατριώτες, δεν θα επεκταθώ άλλον, θα πω μόνον τούτον. Το ΑΚΕΛ είναι ο φύλακας άγγελος του κυπριακού λαού. Ήταν, είναι και θα παραμείνει η πολιτική δύναμη, στην οποία ο λαός της Κύπρου μπορεί να βασίζεται και να προσβλέπει με σιγουριά και εμπιστοσύνη. Ήταν και θα παραμείνει η δύναμη της υπεύθυνης πατριωτικής πολιτικής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του προοδευτικού εξυγχρονισμού, χωρίς σκοπιμότητες και κούφια συνθήματα. Το ΑΚΕΛ ήταν και θα παραμείνει η δύναμη που ανοίγει δρόμους για έναν καλύτερο αύριο. Το ερχόμενο Σάββατο, τα κομματικά μέλη του παραρτήματος ΑΚΕΛ καλούνται στο έκτακτο συνέδριο του ΑΚΕΛ Βρετανίας για την επικύρωση της υποψηφιότητας του κόμματός μας για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές του 2013, εδώ στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, με ομιλητή τον σύντροφο Φανή Χριστοδούλου. Να μην λείψει κανείς, παρακαλώ.
Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Κυπρίων Αγγλίας για την μεγάλη τιμή που μου έδωσε να μιλήσω από μέρος του ΑΚΕΛ σε τούτη την επαιτειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής που οργάνωσε για τους αγωνιστές που θυσίασαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Έναν ιδιαίτερα ευχαριστώ πηγαίνει προς τον πρόεδρο της ΕΚΑ, Δ. Βασίλη Μαύρο. 38 χρόνια, φίλοι και φίλες, είναι πάρα πολλά. Ο κυπριακός λαός αξίζει το καλύτερο. Γι' αυτό θα συνεχίσει ακούραστα να αγωνίζεται για μια δίκαιη υπέρ της περιστάσης λύσης που να επανανώνει την Κύπρο και τον λαό της. Σας ευχαριστώ. Ζήτω η Κύπρος μας. Η ΕΚΑ πάντοτε είναι σε θέση και πάντοτε διατηρεί αυτή την τακτική που έχει να έχει δύο μέρη σε αυτές τις εκδηλώσεις. Το πρώτο μέρος είναι οι ομιλίες, το δεύτερο είναι ο τρόπος ο πιο εύκολος με διαφορετικά όπλα, με την γραφή, την μουσική και το τραγούδι να μεταφέρουμε κάποια μηνύματα που είναι σχετικά με τις ομιλίες που γίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν απόψε έχουμε ένα επιτελείο καλλιτεχνών, ποιητών, μουσικών και τραγουδιστών οι οποίοι μέσα από τη δουλειά τους που θα μας παρουσιάσουν απόψε θα δώσουν την ευκαιρία σε εμάς να θυμηθούμε και να διατηρήσουμε τη μνήμη, γιατί η μνήμη είναι απαραίτητο να διατηρηθεί για να υπάρχει ελπίδα και η ελπίδα είναι αυτή που μας κρατά και εύχομαι να μπορέσει να μας φέρει στο ποθητό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα της επανένωσης της Κύπρου και την επιστροφή στους τόπους μας, στα κατεχόμενα μας χωριά της πόλης μας και στα σπίτια μας. Εύχομαι λοιπόν με αυτά τα μηνύματα που θα δώσουμε απόψε να μπορέσουμε να κρατήσουμε και πάλι τη μνήμη ζωντανή μέχρι την άλλη φορά. Και εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανακάνουμε αυτό το πράγμα, το θέμα έτσι με αυτόν τον τρόπο να λυθεί το πρόβλημα μας πριν από, από τον επόμενο χρόνο. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν με την ευκαιρία που είναι και απόψε μαζί μας εδώ τον κύριο Ιάκωβο Προδρόμου, τον καλό μου τον φίλο, ο οποίος είναι πάντοτε παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις για να μας αγγείλει το ποίημά του. Ιάκωβε. Θα πω έναν παράπονο που έχει η καρδιά μας. Ούτε οι προγόνοι μας, εμείς και τα παιδιά μας, έτυχαν στα γρόνια τους, στα γρόνια μας που ζούμε, τον Δίζον και την ανθρωπιά στην Κύπρο μας να δούμε. Από μωρά ως σήμερα, που ζούμε μες στο ψέμα, παιδιά να θυσιάζουν τις νιώτες τους στο γέμαν, μα για τις πέτρινες καρκές, έναν είναι το τέλος. Για την καρκιά μας την ψυχή, φαρμακερών το βέλος. Πόσο και πόξο οι οχτροί που κάψασαν τη γη μας για μια ζωή ραντίζουσιν άλλας πας στην πληγή μας. Σήμερα είμαστε δαμέ και όπως κάθε χρόνον ζούμε ξανά τη συμφορά την πίκρα και τον πόνο που μας κληρονομήσασαν τα τόσα μας τα λάθη, τα ψεύτικα τα όνειρα, τα μίση και τα πάθη. Στην Κύπρο μας ο κόσμος μας που έζησε τόσα χρόνια με σεβασμό και εκτίμηση, με αγάπη και ομόνια, οι ξένοι, φίλοι και οχτροί, εσπέρναν τη διχόνια. Σημαίοι και συστήματα, τα αυτιά μας καρκαλιούσαν, στα τάρταρα και σε κρεμμούς, τον κόσμο νεκαλιούσαν, στο τέλος κομματιάσαν μας για να μας κουμαντάρουν, λεύτερα τους γειτόνους μας, τις χώρες να μουντάρουν. Έσοι που τότε ως τώρα, τόσα πολλά γινήκαν, αθώοι, μάδε και μωρά σβήσανε, χαθήκαν. Νοικοκυρέοι άνθρωποι στην προσφυγιά βρεθήκαν. Και τα δικά μας τα παιδιά ακόμα τα θρυνούμεν. Γυρώ μας τι γεννήσκεται θωρούμεν και πονούμεν. Ποτέ τούτα τα σέρκα μας με γέμα ξημαρίσαν. Ούτε αντράες που παιδιά και μάνε σε χωρίσαν. Το μόνο συντυχάνουμεν με υπομονή και πίστην πέρχει να ξαναενώσουμε τη γη μας που χωρίστην. Κι αν δύσκολα τα πράγματα, εμείς θα καρτερούμε. Κι αν τα παλιά πληγώνουν μας,
μπροστά να θωρούμε. Πόλεμοι δεν κερτίζονται. Τούτοι ενούλους μια ευχή που απλώς εραδιούμε εις τον δικό μας άνθρωπον που σύντομα να δούμε να μας καλεί όλους μαζί σε Κύπρον ενωμένη, ελεύθερη, ειρηνική, Κύπρον ευτυχισμένη. Πόλεμοι δεν κερτίζονται με σκοτωμού και γέμαν, ούτε με τα ορώματα, ούτε και με το ψέμα, αμά μενούν και ανθρωπιάν, πίστην και σοφροσύνην, αγάπην και ενότηταν και με εμπιστοσύνην. Η Παναγιώτα Ζένιου, η οποία είναι απόψε εδώ μαζί μας, η ξεριζωμένη λεμονιά, θα έχει να πει κάτι για το δίκομο και για το χωριό μας, για τα χωριά μας. Να την καλέσουμε λοιπόν εδώ, κυρία Παναγιώτα Ζένιου, στο μικρόφωνο. Δύο λεπτά ακρόαση ήθελα να ζητήσω στην κατεχόμενη μας γη για να σας ξεναγήσω. Σίγουρα είναι και το δίκομο, είναι και η Κερίνια, είναι και η Μόρφου, είναι και η Αμόχωστο. Εγώ δεν αφήνω τίποτα πίσω. Χρειάζομαι ώρες για να τα περιλάβω όλα στις απαγγελίες μου. Γι' αυτό θα αρχίσουμε με τα Άγια Πάθη των Παθών της κόρης της Αγίας. Και μετά θα περάσω να δώσω ένα χαιρετισμό στην Κερίνια μαζί με τον όρκο της επιστροφής. Τα Άγια Πάθη των Παθών της κόρης της Αγίας. 15η έως 20η Ιουλίου 1974. Μνήμες πικρές, φαρμακερές. Μες στη ψυχή μου είναι νοπές, οργή και αγωνία. Μαύρη κατάρα ο διχασμός, ο άκρατος φανατισμός, εσχάτη προδοσία. Και η εισβολή που έκαμε στην Κύπρο η Τουρκία. Και εγώ με πόνο στη ψυχή πιάνω κοντήλιν και χαρτί ποίημα να συντάξω. Τούντες ημέρες των παθών την Κύπρο μας να θυμηθώ. Δεν πρέπει να ξεχάσω των εμπαιγμών του λαού, τάδικων του ξεριζωμού. Να φκώ να το φωνάξω. Είμαι η κραυγή της προσφυγιάς και ο στεναγμός του πόνου. Για τούτο τσάρκεψα γραφή, η θύμηση να με χαθεί στο πέρασμα του χρόνου. Ντροπιάστην ο ελληνισμός και η γη εφαρμακώθη, όπως τον Ιησού Χριστόν η κόρη εσταυρώθη. Πατρίδαν είχα και έχασα, κι όσο κι αν προσπαθήσω, εν πράμα μποναδύνατο να την ελισμονήσω. Ήμουν αθώς και γέρασα και τα μαλλιά μου ασπρίσα και τα μωρά μια λύναση και άλλα μωρά γεννήσα. Η γέρη μου επεθάνασε που τον πολλήν καμόν τους και θαύτηκα στην προσφυγιά μακρά από το χορκόν τους. Τσι μάνα τα αγνοούμενου σηκώνει το σταυρόν της, φακά τες πόρτες και αρωτά αν είδασιν το γιόν της. Κι αμέ, στο τείχος της ντροπής, μυρολοά και κλαίει, βρέσει τη γη με δάκρυα και το όνομα του λέει. Και καταρκέται η καρκιά, λαλεί ανάθεμάν τους, τους Ιούδες, τους προδότες, τους λοείς λογιών πιλάτους. Τα Άγια Πάθη του Χριστού, μια μέρα από φράδα, τη σκλάβα κορικέται, λιώνει σαν τη λαμπάδα. Όξος, φαρμάκιν και χωλήν έχουν την ποτισμένη, εις την καιρή κατακτητές κρατούν την μοιρασμένη. Κι ο πολύπαθος λαός τραβά το γολγοθάν του και δεν έχουν συντελειωμό τα πάθη τα δικά του. Κι αλίμονον του την πληγή να μπόρει ένα γιάννη. Όποιος πατρίδαν έχασε ποτέ εν και ξηχάνει. Ας ευχηθούμε η Κύπρος να λευτερωθεί που μια μερκάν ως άλλη. Γιατί η γη πογκλεψιμιά δεν γίνεται χαλάλη. Και να περάσουμε στην αγαπημένη μου Κερίνια. Άνεμοι και νεροποντές σκόρπισαν τα παιδιά της.
Κι η Μισέλινος ψηλά που την κοιτάζει φθονερά ματώνει την καρδιά της. Κι ο γέρο πενταδάχτυλος απλώνει τις παλάμες, τη χαϊδεύει με στοργή και η γλυκόφωτη αυγή τη ρένει ροδοστάλες. Κι η θάλασσα η γαλανή βρέπει την κόρη που πονεί και τα παιδιά γυρεύει και αφρίζει και λισομανεί, στοιχιώνει και θεριεύει. Η φουρτούνα σαν περάσει και γαλινέψουν τα νερά, οι μαντατοφόροι γλάρι βγαίνουν στην ακρογιαλιά. Μήνυμα για να τις φέρουν από τα ξεριζωμένα της παιδιά. Και ο ήλιος πανατέλει και χαρίζει την ελπίδα, την κερίνια που αγαπά συμβολικά τη χαιρετά με την πρώτη ηλιακτίδα. Κι απ' τις ψηλές βουνοκορφές τρεις ρίγαινες, τρεις αδελφές τη νύχτα κατεβαίνουν και τις κερίνιας τις πληγές με δάκρυα τις πλένουν. Την αγκαλιάζουν, τη φιλούν και την παρηγορούνε κι οι τρεις το χώμα προσκυνούν και το Θεό παρακαλούν λεύτεροι να τη δούνε. Κι εμείς αγαπητά αδέρφια προσευχόμαστε και παρακαλούμε την κερίνια και όλα τα κατεχόμενα λεύτερα να τα δούμε. Ευχαριστώ. Το ποίημα μου έχει τίτλο «Θέλω να γίνω σαν πουλίν». Ήρθα στις μέρες δύσκολες, μαφία συντσεπίαν, του κόσμου ούλα τα κακά, τα μάθια μου ταΐαν. Ήρθα στην όμως σίδρα μας μέρες καλές να δούμεν και τα τραούθια τα παλιά να ξανατραουδούμεν. Την περασμένη εφτωμάν πάλι κατάφερα τα, κι είδα τα με τα μάθια μου τα γνώριμα σου κάτσα. Εμπήκαμε στο Μαχαλάν και μέχρι την εκκλησία κι είδαμε τόση πεθυμιάν και την Αγιά Σοφία. Εκάθιζα και σκέφτουμουν και λάλουν «Ιμπορούμεν, τούρτσι Ρωμία λεξανά, πάλε μαζί να ζούμε». Εψές ξανά θκιανεύτηκα πάλε μες το όρομα μου κι είπα να πάω να κουρίν να δω τη γειτονιά μου. Ετράβησα για το χορκόν, το σπίτι το γονιό μου, το συχαρίν που τ' αγαπώ και το έχω για καμό μου. Οπόκατσα και θκιάλαξα και όπου είπα να δικλήσω, ούλα τους αρωτούσαμε αν θα στραφούμε πίσω. Ήτουν οι πέτρες, τα στενά, ούλα που ήταν κοντά μου. Εκείνα που φωνάζασιν, εξέραν το όνομά μου. Είπαν να αρκέψουν που γυρών ούλα να με ρωτούσιν, πόφια έτσι άξυπα και θέλαν να με δούσιν. Παντού, όπου επίαινα και όπου είπα να δικλήσω, ούλα τους αρωτούσαμε αν θα στραφούμε πίσω. Μα άξυπα εξύπνησα και λούθηκα το κλάμαν και παρακάλουν το Θεό να κάνει ένα θάμαν, να ανοίξουν στράτες και να πάν έσω τους να βρεθούσιν Τούρκοι Ρωμιοί στα σπίτια τους ειρηνικά να ζούσιν. Ελάτε να μονιάσουμε, τον πόνο να αξιάσουμε, τα όπλα να πετάξουμε και ευκιόρα να μοιράσουμε. Δαμέ υπάρχει μια γωνιά με αγάπη και ειρήνη, ας ευχηθούμε που γαρκιάς ανάμεσα μας σαν τώρα αγάπη, ειρήνη και χαρά παντοτινά να μείνει. Θέλω να γίνω σαν πουλίν, πουλον και ταξιδεύκει, που δεν φώατε σύνορα, κι όπου χωρεί πεζεύκει, να ρέξω που τη μια μερκάν, να μπω μέσα στην άλλην, που πάντα έχω το καμόν και πεθυμιά με άλλην, να περπατήσω στα στενά, να μπω μες στο χορκό μου, στο σπίτι που γεννήθηκα, στις ρίζες στο γονιό μου, και αλαϊδήσω και να πω σούλουν να τραουδήσω ότι η ώρα έφτασεν για να στραφούμε πίσω. Μάνα, πατέρα, συγγενείς, τσούλι που μ' αγαπάτε, άμα τα αποφασίσετε εις το χορκό να πάτε, να μου το πείτε να σας το και να με καρτεράτε. Άμα στραφείτε στο χορκό, δίχα μου μεν και πάτε. Και όπως πάντα, θέλω να κάνω μια ευχήν στον πλάστη να μ' ακούσει, για τούτα ούλα που αγαπώ ποτέ να με χαθούσιν. Τσίπρος μου, όμορφο νησίν και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος και χαθεί, εσένα μη κακός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τραγουδιστικό μέρος λοιπόν και οι καλλιτέχνες μας πάντα είναι έτοιμοι, πρόθυμοι και αφιλοκερδώς είναι πάντα εδώ παρόν για τον ίδιο σκοπό. Για την διατήρηση της νήμης και τη μετάδοση των μηνυμάτων. Να καλωσορίσουμε πολύ αγάπη και να τους χαρούμε να τραγουδούν αυτά τα τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, ομαδικά σήμερα λοιπόν ο Γιώργος ο Γρηγορίου, ο καλό μου φίλος και συνάδελφος, ο κύριος Νίκος Σαββίδης από την Αμόχωστο, μαζί τους είναι ο Μιχάλης ο Πατρός, ο Μιχάλης ο Πατρός και ο Μιχάλης ο Βάτης. Μιχάλης Πατρός και Μιχάλης Βάτης. Ευχαριστούμε, παιδιά. Κάποτε να σου λένε πως κάποιος θα στα πάρει, πως κάποιος θα σε ζήλεκε, πως θα έρθουν οι βαραβάρι. Μα όσα χρόνια κι αν πέρασαν, όσα κι αν περάσουν, πάλι να γίνεις όμορφη, ελεύθερη θα σε κάσουν. Χρόνια κι αν πέρασαν και όσα κι αν περνούσαι, πάλι να γίνεις όμορφη, ελεύθερη θα σε δώσει. Ο γαλάζιο φίλητη, μόλις τις μυρωδιές σου, μόλα τα τόσα καλή σου και τις λεμονιές σου. Καθένα σου λέγε πως κάποιος θα στα κλέψει, πως κάποιος θα σε ρίμαζε το δάκρυ να στερέψει. Μα όσα χρόνια κι αν πέρασαν και όσα κι αν περάσουν, πάλι να γίνεις όμορφη, ελεύθερη θα σε τάσει. Όσα χρόνια κι αν πέρασαν και όσα κι αν περνούσαι, πάλι να γίνεις όμορφη, ελεύθερη θα σε δώσει. Σαν την κερίνια κι Αμόχωστο, πόλη στην Ομηρία. Του Μόρφου βέβαια, με τον Πάμπο, του φίλου μου τον Μορφίτη είναι εδώ, του Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Good to see you. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι, Πάμπο, να μου επιτρέψετε να πω κάτι για τον Νίκο Σαββίδη, τον υπερήφανο καλλιτέχνη της Παρικίας μας. Αυτό το τραγούδι είχε πάρει την πρώτη θέση εδώ στον διαγωνισμό Κυπριακού Τραγουδιού που έγινε και εκπροσώπησε την Παρικία μας ο Νίκος Σαββίδης στην Κύπρο, στο διαγωνισμό Κυπριακού Τραγουδιού πέρυσι, έτσι. Μάρτιο. Μάρτιο. Αφέτος, Μάρτιο. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν και ισανότερα, καλή μου φίλε. Δεν πειράζει. Όχι, τσαμε πάνω. Το επόμενο τραγούδι έχει τίτλο «Μιγκλές». «Μιγκλές και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα έρθει και για μας μια Κυριακή». Μουσική.
βραδιάζει. Εμείς που ζήσαμε φτωχοί, του κόσμου η βροχή δε μας τρομάζει. Και που τσιμούμε κοσέ
βάρος εις το όνειρό μου. Ονόμασα τον τόπο μου που πέφτω και τσιμούμε, βάρος εις αντακάτι σου, πάντα να σ' αρνούμε. Έκαμα σε φυλακτό κι ζέμπα στο λαιμό μου, και που τσιμούμε κοσέ, βάρος εις το όνειρό μου. Θαλασσίας γόνη της εγκομής βλαστή, παιδιά της ή θα έρθουμε ξανά σ' αυτή τη γη. Σαλαμίνα στέγνα της Κωνσταντίας καρπή, παιδιά της Αμοκόσμου της Εναλίας γης, της Εγκομής εγγόνια της Αρσινόης Ανθή, όλοι θα επιστρέψουμε σ' αυτή τη γη. Ενώστε τώρα τη μιγμή, η ελπίδα ακόμα ζει, ένα μήνυμα να φύγει, μια φωνή να ακουστεί. Η μέρα που έχετε καράσει δεν θα αργήσει να φανεί. Για άλλους τους πρόσφυγες. Είναι η Ευδοκία Χρυσοστόμου, χειροκροτήστε την, με μεγάλο χειροκρότημα. Και μαζί της λοιπόν και η Σκεβούλα. Η Σκεβούλα, η αδερφή της, η οποία θα τραγουδήσει και αυτή μαζί τους. Λοιπόν, χειροκροτήστε τους και μαζί προχωράμε.
μέσες ήταν δέντρα. Ποτάντισε με φύλλα η καρδιά. Μακρινά οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά. Μου δίψασε η καρδιά μου να ψάξει. Την αδελφή μου τη Σκεβούλα για το επόμενο τραγούδι. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο, οπότε και εσείς θα το τραγουδήσετε μαζί μας. Έτσι λέει και ο πατέρας.
μερίδα να χωρέσει η γυταρίδα. Όλοι μας. Είδαμε τε
παίζαμε έτσι. Αγρονίζα μαζί τη και τρεσέντζε που τη βρύση το νερό κρυό γλυκί. Αγρονίζα μαζί τη και τρεσέντζε που τη βρύση το νερό κρυό γλυκί. Φυσούσεν τα έρουδι, αχ, κερίνια μάνα μου. Πας στο κύμα σαν τραούδι και φυσούσεν τα έρουδι, αχ, κερίνια μάνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Μιχάλη και τον Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Thank you.
Το μάτι.